Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Μηχανή του Χρόνου σε ένα ακόμα ταξίδι με ροκ ήχους, ψυχεδελικούς ήχους, πολύχρωμα πλήθη και αμφισβήτηση. Θα κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στην εποχή των hippies και των έντονων κοινωνικών αλλαγών που ξεκίνησαν από την Αμερική και επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα η Χούντα καταργούσε τις ελευθερίες και οι αμφισβητείες μακρυμάλιδες δεν πήγαιναν σε συναυλίες αλλά στα ξερονήσια. Όχι για κάμπινγκ, αλλά για σοφρονισμό. Τα φανταχτερά ρούχα των hippies και το ρομαντικό σύνθημά τους Make Love Not War κυριαρχεί σε μια εποχή που το Βιετνάμ φλέγεται, το αντιπολεμικό κίνημα έχει στην κεφαλή του τους ροκ αστέρες εποχής. Μέσα στο κίνημα των hippies δημιουργήθηκαν κάποιες μικρές ομάδες υπό την καθοδήγηση των λεγόμενων γκουρού της εποχής. Τα κηρύγματά τους είχαν μεγάλη απήχηση και γίνονταν μεγάλα ρεπορτάζ τότε στον Αμερικανικό τύπο, είχαν δηλαδή ιδιαίτερη προβολή. 35χρονος γκουρού κηρύττει τους hippies στη Νέα Καλιφόρνια, στη Νότια Καλιφόρνια. Είναι ένα δημοσίευμα και βεβαίως η φωτογραφία με τον γκουρού και το hippico κοινό που παρακολουθεί με αφοσίωση το δάσκαλό του, που διαδίδει τις ιδέες του διαλογισμού. Ο μέγας γκουρού της εποχής ήταν ο περιβόητος Μαχαρίσι, που βρήκε ανέλπιστη δημοσιότητα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν οι Beatles τον επισκέφτηκαν στην Ινδία και φωτογραφήθηκαν μαζί του. Να και η φωτογραφία, οι Beatles φοράνε ασπαρούχα, έχουν φορέσει λουλούδια. Ο Μαχαρίσι είναι πίσω τους με τα σύμβολά του. Είναι μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου βεβαίως και βοήθησε πάρα πολύ τη διάδοση του διαλογισμού. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, η Αμερική βρίσκεται στη δίνη του Βιετνάμ. Το αντιπολεμικό κίνημα εκφράζεται και μέσα από ένα νέο ρεύμα που δημιούργησαν οι λεγόμενοι hippies. Οι hippies είχαν ένα απλό και εύληπτο σύνθημα. Λέγανε, κάντε έρωτα, όχι πόλεμο. Καλύτερα είναι τα μηνύματα αυτά που είχαν αυτοί τότε. Make love not war, σου φαίνεται τώρα και καλά τι μας λέει, αλλά και όμως ήταν ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, υγιεινό. Αφού δεν τους τρώτε, γιατί τους σκοτώνετε. Φίλοι του ανθρώπου από κάτω. Δηλαδή, υπάρχει λόγος να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Οι σάκοι με τα πτώματα των νεκρών στρατιωτών αυξάνονταν και οι hippies με συλλαλητήρια και συναυλίες εξέφραζαν ειρηνικά την αντίθεσή τους. Ανάμεσα στους διαδηλωτές συμμετέχουν και δύο φοιτητές που καταγγέλουν την εξουσία. Ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρη. Όπως παραδέχτηκε ο μετέπειτα πλανητάρχης, ήταν η περίοδος που δοκίμασε μαριχουάνα. Το κίνημα των hippies ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 από μια συνοικία του Σαν Φρανσίσκο, το Χέιτ Άσμπουρι. Το σκηνικό της πόλης με τα παλιά ξύλινα βικτοριανά σπίτια εμπνέει τη νέα γενιά αμφισβητιών να δημιουργήσουν τον ιδιόμορφο πολιτισμό τους. Τα παιδιά των λουλουδιών παρουσίασαν ένα νέο, χαρούμενο, ενδυματολογικό κώδικα. Αφήσε τα μακριά μαλλιά, βάλανε τις κορδέλες στο μέτωπο, βάλανε τα στενά πουκάμισα, τα παρδαλά, τα χρωματιστά και τις κολιέδες με τα λουλούδια. Ελεύθερο σεξ, αλκοόλ και παρεστησιογόνες ουσίες ήταν κυρίαρχα συστατικά της κοινοβιακής ζωής που τραβούν το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η νεολαία αντιδρούσε όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά και στην καταναλωτική μανία. Ήταν παιδιά που θέλησαν να αντιδράσουν στην ζωή
που έχει γίνει πολύ μηχανική. Μηχανική και γρήγορη. Θέλανε να ξαναφέρουν αργότερους ρυθμούς. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones. Looking for fun and feeling groovy. Τότε εμφανίστηκαν και κάποιοι γκουρού που μπέρδεψαν τον κόσμο με τα κηρύγματά τους και προέκυψαν πολλές παρεξηγήσεις που συντηρούνται ακόμη. Άρχισαν να μην πλένονται. Έγινε θεωρία το μη πλήσιμο. Έγινε δόγμα. Βεβαίως υπήρχαν και οι άπλητοι. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Δεδομένου ότι κανείς τα πράγματα πρέπει να τα δει στο σύνολό τους και να δει πραγματικά την κληρονομιά και την παρακαταθήκη αυτής της ιστορίας. Στη συνείδηση της κοινής γνώμης, όλοι οι χίπης ήταν καταδικαστέοι. Σε ρεπορτάζ της εποχής διαβάζουμε: «Σήμερα οι υποδερμικοί άπλητοι και αξίριστοι μακριμάλιδες, αυτοί νέοι, έχουν την τάση να καταργήσουν όλα τα παλαιά πρότυπα με εξωφρενικές ιδέες και αχαλήνωτες ανησυχίες». Το 1967 το κίνημα των χίπη στην Αμερική βρίσκεται στο αποκορύφωμά του με σημείο αναφοράς το πρώτο φεστιβάλ στο Μόντερεϊ της Καλιφόρνια. Όταν το 1967 η νεολαία γιορτάζει την ελευθερία της έκφρασης στην Καλιφόρνια, στην Ελλάδα έχουμε άλλες γιορτές και πανηγύρια. Όλα αυτά, στην Αθήνα μια χούφτα νέοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν το δικό τους χίπικο κίνημα. Και μας χίπης μας λέγανε. Δηλαδή στην ουσία όποιος είχε μακρύ μαλλί και έπαιζε ροκ και τα λοιπά, θεωρείται ως χίπης. Οι πρώτοι χίπης Έλληνες, ας πούμε εντός εισαγωγικών, ήταν οι ροκάδες, τα 10-20 άτομα που φτιάξαμε τη ροκ σκηνή, οι Σόκρατες, ο Βλάσης ο Μπονάτσος, η Δέσποινα Γλέζου. Δηλαδή ήταν 10-20 άτομα, δεν ήταν παραπάνω. Από το 62-63 που πρωτοεμφανιστήκαν οι πρώτοι με κάπως μακρύτερα μαλλιά τότε, για να πας μες στο περίπτερο έπρεπε να πλακώνεσαι 5-10 φορές, ας πούμε. Ακόμα και οι σύλλογοι καταστηματαρχών έβγαζαν ανακοινώσεις για τις τρίχες. Ανεπιθύμητοι οι ακούρευτοι τουρίστες στην πλάκα. Έξω οι ακούρευτοι. Με αυτό το σύνθημα, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Βιοτεχνών Πλάκας υποδέχεται τη νέα τουριστική περίοδο. Διαβάζουμε στο γλαφυρό ρεπορτάζ της εποχής. Πονές, σταματάγαν οι εργασίες στις οικοδομές. Όλοι αυτοί που μετά αφήσανε κάτι μαλλούρες, αν μην γεμούσε και τέτοια οικοδόμη, να μην με φωνάζανε από σίκα, ου, α. Όλα αυτά γίνονταν με την παρότρινση της αστυνομίας που πάντα απειλούσε ότι θα κουρέψει τους μαλλιάδες. Λα, 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 λα.
Την ίδια απειλή άκουσα από έναν αστυνομικό και ο Δημήτρης Πουλικάκος όταν το συνέλαβαν το 67 μετά από την επεισοδιακή συναυλία των Rolling Stones στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λέει να το γκουρέψουμε. Λέω βεβαίως, λέω φέρτε, άμα είναι να μου κάνει και ένα ξυρισμαντάκι να μου αυτό. Δεν τους άρεσε αυτό γιατί συνήθως και σε όποιους πιάνε τους έλεγαν όχι το μαλλί σε παρακαλώ μην το μαλλί. Μαλλί. Μαλλί άμα τα αφήσεις θα μακρύνει. Μπαθαίνεις τίποτα δηλαδή. Και έτσι γλίτωσα το... Κουράν χρό. Την κουρά χρό, ναι. Αυτά ήταν το λιγότερο. Εδώ ταλαιπωρήθηκε τόσος κόσμος ας πούμε. Βασανιστήρια και εξορίες. Οι hippies προκάλεσαν με τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής τους και κατηγορήθηκαν όχι μόνο για την εμφάνιση και τα πιστεύω τους, αλλά και για τη διάδοση των ναρκωτικών. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τον εφευρέτη του LSD, να ακούσουμε τι λέει, αλλά και τι γινόταν στις συναυλίες των hippies. Ακόμη θα δούμε την αποκαλυπτική μαρτυρία του Δημήτρη Πουλικάκου, που πήρε μέρος στο πρώτο δημόσιο πείραμα με παρεστησιογόνα μέσα στο BBC. Η μηχανή του χρόνου στην εποχή των hippies και των παρεστησιογόνων. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ έπρεπε να τελειώσει. Οι ακούρευτοι νεολαίοι, όπως αποκαλούσαν οι μεγαλύτεροι τους hippies, επέμεναν σε έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής με επιστροφή στη φύση, απόλαυση του έρωτα και των αισθήσεων. Τότε ήρθαν και οι οργανωμένες παρεστήσεις. Το LSD ήταν μια εφεύρεση ενός ελβετού χημικού που παραμύθιασε τους νέους που πίστεψαν δήθεν ότι θα κάνουν ατελείωτα ταξίδια στον κόσμο του πνεύματος. Η ουσία όταν ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τους πρώτους τουρίστες δεν ήταν απαγορευμένη και έτσι όσοι έπεφταν στα χέρια της αστυνομίας αφήνονταν ελεύθεροι. Στον τύπο της εποχής, με χαριτωμένο τρόπο βλέπουμε την προσέγγιση των hippies, οι ρομαντικοί φυγάδες του σύγχρονου πολιτισμού, σκίτσα και φωτογραφίες από κάτι το οποίο δεν καταλάβαινε η Ελλάδα. Τα ναρκωτικά αρχικά και η σύλληψη αργότερα του διαβόητου κακοποιού Charles Manson, που είχε διεισδύσει στους hippies, έδωσε τη χαριστική βολή. Ο Manson ευθυνόταν για μια σειρά δολοφονιών, ανάμεσα στις οποίες και αυτή της γοητευτικής συζύγου του σκηνοθέτη Roman Polanski, κάτω αριστερά, της Sharon Tate, της γοητευτικής αυτής ηθοποιού που βλέπουμε στη φωτογραφία. Το έγκλημα σόκαρε την παγκόσμια κοινή γνώμη, που είδε ακόμα και τους Beatles να εμπλέκονται στην υπόθεση για ένα τραγούδι τους, που υποτίθεται ενέπνευσε το Manson. Τα σκαθάρια όμως ήδη είχαν βρεθεί στο στόχαστρο για μια δήλωση του Λένον ότι οι Beatles ήταν δημοφιλέστεροι από τον Χριστό. Οι λίγοι νέοι που μιμήθηκαν τους ξένους χίπηδες εννοείται ότι έδιναν και πολιτική διάσταση στην επιλογή τους. Επειδή είχαμε και χούντα εδώ, κάπως το συνδυάζαμε στο μυαλό μας, ήμασταν λίγο πιο αριστεροί χίπηδες ίσως, από πιο πολιτικοποιημένοι. Βέβαια, hippies σήμαινε κοινόβιο και επιστροφή στη φύση. Κάτι που δεν συνέβη στη χώρα μας. Έλληνες hippies δεν μπορεί να υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπήρχαν στην εποχή εκείνη. Δεν είχαν την πολυτέλεια να αμφισβητήσουν τα καταναλωτικά αγαθά, να ζητήσουν μέσα από την επιστροφή στη φύση, να πούνε όχι στην αυθονία, να αρνηθούν την ευτέλεια των καθημερινών σχέσεων μέσα από μια περισσότερο ποιητική προσέγγιση της ζωής. Γιατί αυτός ήταν ο χιουπισμός.
κοινόβια βέβαια ήταν ήδη δυσφημισμένα. Κοινόβιο οργίων στην καρδιά της Αθήνας. Χασίς, προβολή ασέμνων ταινιών και ερωτικές επιδόσεις. Το κοινόβιο ήταν στο Κουκάκι. Από τους 7 συγκάτοικους, οι 3 ήταν ξένοι. Το θέμα προβλήθηκε πολλές ημέρες στον τύπο. Τελικά, το μόνο αδίκημα ήταν η χρήση ναρκωτικών. Δηλαδή χασίς, το οποίο η ελληνική κοινωνία γνώριζε πολύ πριν την έλευση των χίπης. Οι αρχές της εποχής εμφανίζονται αποφασιστικές. Ταινίζονται τα στέκια των αχτένιστων γιαγέδων. Οι συντηρητικές κοινωνίες εποχής έλεγαν πάντα όχι στους αχτένιστους και μακριμάλιδες μουσικούς. Την ίδια εποχή, Led Zeppelin ξεκινούν τις περιοδίες τους ανά τον κόσμο. Όταν θα φτάσουν στη Σιγκαπούρη, θα τους συμπεριφερθούν σαν να ήταν στην πλάκα. Τους απαγόρευσαν να κατέβουν από το αεροπλάνο. Ο χιπισμός πέρασε, αλλά δεν άγγιξε, επειδή η Χούντα και ο ελεγχόμενος τύπος δυσφήμισαν και το κίνημα και τη ροκ μουσική. Στον τύπο της εποχής ξεχωριστή θέση είχαν τα εγκλήματα που είχαν γίνει στο εξωτερικό. Ένα νέο έγκλημα το χίπης. Η συμμορία της οχιάς σκότωσε εμψυχρό. Ουσιαστικά ήταν μια οικογενειακή τραγωδία που παρουσιάστηκε ως έγκλημα των χίπηδων. Χίπης σκοτώνουν, τεμαχίζουν και καίνε μητέρα και γιο. Ανθρωποκυνηγητό στο Λονδίνο για την ανακάλυψη των δραστών. Οργανωμένα και ενοχιστωμένα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το ροκ είναι ένα κακό πράγμα το οποίο καταστρέφει και διαβρώνει την νεολαία και ότι αν τα αφήσουμε αυτό θα γεμίσει χώρα ναρκωτικά και ναρκωμανείς. Χίπης και LSD δεν έχουν θέση στην Ελλάδα, έγραφε ο τύπος το 1968. Αφορμή η απαλλαγή 8 νεαρών για κατοχή LSD επειδή δεν θεωρείται αδίκημα η χρήση του αφού δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων ναρκωτικών που ορίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών Φαρμάκων. Οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι χίπης και οι φιλοσοφίες τους μοιάζουν με θηρία που απειλούν την νεολαία μας. Ήταν η πρώτη νεκροψία που έγινε σε χάπια. Τζιμ Μόρισον, Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν. Και οι τρεις πέθαναν από ναρκωτικά. Τα τρία Τζέι όπως έμειναν στην ιστορία. Ήταν η χειρότερη προβολή για τη ροκ και το κίνημα των χίπης. Όλες αυτές οι περιπτώσεις και του Τζάνις Τζόπλιν και του Τζιμ Μόρισον και του Τζίμι Χέντριξ και τον Brian Jones από τους Rolling Stones, από που όλοι βρέθηκαν νεκροί, φαντάζομαι ότι αυτό το overdose, τώρα γιατί και πώς, μέσα σε αυτή την κρεπαλοειδή αντιμετώπιση. Κάποτε διάβαζα ένα βιβλιαράκι για την κινέζικη αστρολογία και έγραφε σε ένα σημείο, όσοι έχουν γεννηθεί στο τρίμηνο μεταξύ Νοεμβρίου του 42 και τέλη Ιανουαρίου του 43, γράψτε μας τι περίεργο σας έχει συμβεί στη ζωή σας. Μεταξύ άλλων, σε αυτό το τρίμηνο έχουν γεννηθεί Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν, Τζιμ Μόρισον, Μπράιαν Τζόνς. Όλοι και με το Τζέι στο όνομά τους. Και το δικό μου το όνομα, που είμαι γεννημένος Ιανουάριο του 43, στα εγγλέζικα Τζέι είναι, Τζιμ ας πούμε, το Δημήτρης. Βγάλε τα συμπεράσματά σου.
Το LSD ήταν η νέα ανακάλυψη της εποχής. Ένα παρεστησιογόνο συνδεδεμένο με το κίνημα των hippies και τη rock μουσική. Ο ελβετός χημικός Άλμπερτ Χόφμαν λάτρευε την αρχαία Ελλάδα. Ήξερε ότι στα ελευσίνια μυστήρια χρησιμοποιούσαν εκχυλίσματα σιταριού. Πειραματιζόταν λοιπόν με παράγωγα του σίτου και τυχαία το 1943 δοκίμασε πρώτος το νέο ναρκωτικό που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή, το LSD. Als ich jenes Erlebnis hatte, bei dem ich den Stoff, der als LSD bekannt geworden ist, entdeckt habe, das versuchte ich mir dann nachträglich irgendwie zu deuten. Wie hat man das zu erklären? Bei jedem, beim LSD-Erlebnis gerät man plötzlich in eine andere Wirklichkeit. Το LSD δημιουργούσε πολύχρωμες παρεστήσεις. Την πρώτη φορά που ο Χόφμαν πειραματίστηκε, ονειρεύτηκε ότι ανέβαινε στον ουρανό με ένα ποδήλατο. Αυτή η πρώτη δοκιμή έμεινε γνωστή ως η μέρα του ποδηλάτου. Στην ιστορία πέρασε το πρώτο δημόσιο πείραμα παρεστησιογόνων που έκανε ο συγγραφέας Ken Kesey στην Καλιφόρνια. Ενώ έπαιζαν οι Grateful Dead, μοίρασε LSD στο ακροατήριο. Οι νεαροί καλλιτέχνες συνέχισαν τα πειράματα πιστεύοντας ότι θα καταλήξουν σε δημιουργικά μονοπάτια. Στην αρχή λοιπόν, η μουσική που τα δοκίμαζαν και τα χρησιμοποιούσαν το έκαναν περισσότερο για μια πειραματική διεύρυνση του μυαλού, όπως ήταν και αυτά τα πειράματα με το Δήμοθη Λύρη και τέτοια, παρά επειδή, δεν ξέρω, στη συνέχεια ανακαλύψαμε και τα κακά αυτού του πράγματος. Ένα από τα δημοφιλή συγκροτήματα της εποχής ήταν η Jefferson Airplane. Η τραγουδίστρια της μπάντας επιχείρησε να χαπακώσει τον πρόεδρο Νίξον. And I called up Abby Hoffman, asked him if he wanted to go to a tea at the White House. We decided probably Nixon needed about 600 micrograms of acid, which is a pretty heavy dose. And it's very small, so you can carry it in your pocket. So I could have reached into my pocket and gone right over his teacup, and he wouldn't have even noticed. And it's tasteless. We never got in, not because I wasn't invited, but because they recognized Grace Slick, unfortunately, and said, "I'm sorry, you can't come in." And I said, "Well, but I have an invitation." And they said, "Well, you can't come in because I'm on the FBI list. I guess because of some of my lyrics, I don't know." Το 1965 ο Δημήτρης Πουλικάκος συμμετείχε στο πρώτο δημόσιο πείραμα χρήσης LSD για λογαριασμό του BBC στο Λονδίνο. Έγινε πειραματόζω, ναι. Και μας χρηματοδότησαν, εν πάση περιπτώσει, μια μικρή αγορά LSD και μπροστά τους το ήπιαμε και περιμέναμε να, ξέρεις, να πάρει μπροστά, να πούμε, το πράγμα και τραβάγανε. Και εν πάση περιπτώσει δεν τους πολύ άρεσε, γιατί αυτοί περιμένανε, ξέρεις, υπήρχαν διάφορα, ότι μπορούσε να σταματήσει ένα τρένο, ότι μπορούσε να πετάξει, ας πούμε, και διάφορες τέτοιες μαλακίες. Επειδή η δικιά μας η ομάδα δεν ήταν τέτοιου τύπου,
Έγινε το ίδιο νέο σκηνικό και οι άλλοι δεν ξέρω τι έγινε. Ήταν κάτι, είχε στριχνίνη μέσα το, η ουσία πούμε, και λοιπά. Και αρχίσαν και ξενοβολάγανε και κάνανε διάφορα μπροστά στις κάμερες, ας πούμε, και αυτά. Τα μπλέξανε αυτά και τα δύο. Και βγήκε μια παπά στο τέλος. Ναι, αλλά εγώ είχα πάρει το πρώτο μου τρυπάκι. Άλλος τρόπος να φτάσουν τα χάπια LSD ήταν ο έκτος αμερικανικός στόλος. Με το LSD έκαναν πειράματα τόσο οι επιστήμονες όσο και οι μυστικές υπηρεσίες. Είδανε ότι μπορεί να κάνει καλό στην, για να γιατρεύει αλκοολικούς και, όπως λέγανε τότε, κατά της ομοφιλοφιλίας. Αυτό τώρα πώς βγήκε, θα σε γελάσω. Επίσης το χρησιμοποιούσε η CIA, όπως χρησιμοποιεί πολλά τέτοια πράγματα, παρεστησιογόνα και γενικά διάφορα φάρμακα, ας πούμε, για σε ανακρίσεις τέτοια. Σκοτώνουμε τον έρωτα και τη ζωή με τα χαμόματά μας και ζούμε μες τα ψέματα και εμείς και τα παιδιά μας. Την περίοδο που η νεολαία παγιδεύεται στο LSD και δυσφημείται το φιλιρινικό κίνημα, ξεσπά και η υπόθεση Μάνσον. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Αμερικανός εγκληματίας του 20ου αιώνα. Ευθύνεται για 3 ομαδικές δολοφονίες και κυρίως για την εκτέλεση της διάσημης εγγύου τότε συζύγου του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρωμάν Πολάνσκι, Σάρον Τέιτ. Guilty. I wouldn't do anything that I felt guilty about. You don't feel guilty at all? There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of. Στην Αμερική, και σήμερα το διαπιστώνει κανείς, και πιο παλιά βέβαια, συνέχεια, υπάρχουν αυτές οι ομάδες, οι παραομάδες, οι παραθρησκευτικό κάτι, ας πούμε, που είναι ένας και κάνει τον αρχηγό και γύρω-γύρω μαζεύονται από 10 μέχρι 900, μέχρι, ξέρω εγώ τι, χιλιάδες, έτσι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και αυτός ο Μάνσον που σκότωσε τη Σάρον Τέιτ. Maybe I haven't done enough. I might be ashamed of that for not doing enough, for not giving enough, for not being more perceptive, for not being aware enough, for not understanding, for being stupid. Maybe I should have killed 400-500 people, then I would have felt better. Οι οπαδοί του είχαν πιστέψει ότι πρόκειται για τον μεγάλο προφήτη που σύμφωνα με τη θεωρία του μαζί με άλλους 4 αγγέλους θα τους μοίραζε απλόχερα τη βασιλεία ολόκληρου του κόσμου. Οι άλλοι 4 άγγελοι της κατά Μάνσον αποκαλύψεως ήταν οι Beatles. Αλλά δεν ήταν ο Μάνσον χίπης. Η υπόθεση επηρέασε όλες τις κοινωνίες και ο Μάνσον έγινε σύμβολο του απόλυτου κακού. Στην Ελλάδα
την ήθη πλήρωσε ένας φιλήσυχος μουσικός με μόνο κριτήριο την ομοιότητά του με τον Αμερικανό δολοφόνο. Το Τζιλογιάννη, τον τραμίστα από τα Μπουρμπούλια, ο οποίος εντάξει είχε μαλλιά και μουσί να πούμε, είχε ένα, δηλαδή τον έβλεπες και ήταν έτσι μεγαλόσωμος και αγριοπός, ο οποίος όμως ήταν πρόβατο, μιλάμε άνθρωπος, άγιος άνθρωπος ας πούμε. Και το φωνάζω παντού όπου πήγαινε, Μάνσον, ρε Μάνσον! Το παιδί πάθε πλάκα να με. Έφυγε, ένας από τους λόγους που έφυγε από την Ελλάδα ήταν αυτός. Οι Beatles είχαν μπει στο στόχαστρο όχι μόνο για την τυχαία εμπλοκή τους στην υπόθεση Μάνσον, αλλά και για τη δήλωση που έκανε ο Λένον τον Ιούνιο του 1966. Ο χριστιανισμός, είπε, θα εξαφανιστεί και θα βουλιάξει. Αυτή τη στιγμή είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού. The Beatles made a statement in all the newspapers that they're getting more better than Jesus himself. Σύντομα ζήτησε συγγνώμη για τους εξής λόγους. Κινδύνευσε να αφοριστεί από το Βατικανό. Η Ku Klux Klan κάρφωνε τους δίσκους των Beatles σε καιγόμενους σταυρούς. Ομάδες νέων έσπαγαν τα άλμπουμ τους. Τα ραδιόφωνα δεν τολμούσαν να παίξουν τα τραγούδια τους. We have not forgotten what the Beatles said. I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this. Στις συναυλίες τους πέταγαν σάπια φρούτα και σκουπίδια και συστηματικά απειλούσαν ότι θα τους ανατινάξουν. Ο Λένον είχε πάρει το μάθημά του. I just didn't mean what everybody thinks I meant, you know. I'm not anti-Christ or anti-religion or anti-God, you know. Και πράγματι ζούμε την εποχή των αντιθέσεων μουσικών, κοινωνικών και πολιτικών. Οι πάντες διεκδικούν την αλήθεια και όλοι μάχονται για έναν καλύτερο κόσμο. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, η ελληνική εκδοχή των Χίπης, ο ρόλος της Χούντας και οι αναλλακτικοί Έλληνες της μεταπολίτευσης. Η μηχανή του χρόνου στην εποχή των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Οι Χίπης ξεκίνησαν το μεγάλο τους ταξίδι από την Καλιφόρνια, κυριάρχησαν στην Αμερική, πέρασαν τον Ατλαντικό, έκαναν απόβαση στην Ευρώπη και προσπάθησαν να φτάσουν βεβαίως και μέχρι την Ελλάδα. Η Ελλάδα τότε ζούσε στις εξορίες και βίωνε την αγριότητα του αστυνομικού κράτους. Η νεολαία διψούσε για ελευθερίες και έδειξε συμπάθεια στους παρδαλούς τουρίστες που ήρθαν από όλα τα σημεία του κόσμου. Στην Πλάκα και τα νησιά έκαναν την ειρηνική τους επανάσταση, χωρίς όμως να βρουν και σπουδαίο ακροατήριο. Οι Χίπες στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκαν κάτι σαν καρικατούρες. Τους αποκαλούσαν θηλυπρεπείς και εντιντίδες. Μάλιστα, οι μακρυμάλιδες τότε Έλληνες μουσικοί θεώρησαν ότι κατά βάθος τους στιγμάτισαν στη δική τους προσπάθεια να δημιουργήσουν ροκ σκηνή στην Ελλάδα. If the stores are all closed, with the word she can get what she came for. Ο τύπος της εποχής υποδέχεται με αμηχανία τους πρώτους αυθεντικούς χίπηδες που φτάνουν στην Ελλάδα ως τουρίστες. Μακρυμάλιδες, μινιφορούσες και γεροντάκια με σόρτς χαίρονται τον φιλόξενο ήλιο μας. Είναι Αύγουστος του 1969. Οι επιχειρηματίες ακόμη θυμούνται τους πρώτους μαλλιάδες που δεν πείραζαν ούτε κουνούπι. Περνούσανε, δεν μπορώ να πω ότι δεν περνούσαν, γιατί να μην περνάνε και από εδώ από την Πλάκα. Βέβαια αυτό ήταν πιο πολύ στα Μάταλα, εκεί πέρα στην Κρήτη πηγαίναν πιο πολύ. Αλλά οπωσδήποτε ερχόντουσαν και εδώ πέρα, αλλά όχι πολύ. Όχι πολύ, όχι να δημιουργήσουν προβλήματα. California dreaming, I'm such a winner, yeah.
Οι νεαροί ροκάδες στην πλάκα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους χίπηδες. Μπορούσε να συναντήσει παρόμοιους με σένα ανθρώπους από τη Γερμανία, την Αγγλία ή το Σινσινάτι, ξέρω εγώ, και να περάσεις το βράδυ σου εκεί, το επόμενο να γνωρίσεις άλλους, γιατί όλοι αυτοί ήταν περαστικοί. Πήγαν, πήγαν στα Μάταλα, Νίο. Τι έλεγαν οι Έλληνες χίπηδες με τους ξένους? Ό,τι λένε συνήθως οι νέοι. Μιλάγαμε πολύ για μουσική, μιλάγαμε πολύ για... υπήρχε πάντα, γιατί ήμασταν πολύ νέοι και αυτό ήταν πολύ ζωηρό, μία σχέση με στόχο το σεξ, ας πούμε. Δηλαδή μιλάγαμε με κοπέλες, κοπέλες μιλάγανε με εμάς και το αντίθετο. Αυτά, δεν μιλάγαμε και πάρα πολύ για τον πόλεμο. Ήταν αυτονόητο, δηλαδή αν ήσουν έτσι ήσουν κατά του πολέμου. Την εποχή εκείνη στην Ελλάδα τα χίπικα ρούχα θεωρήθηκαν θηλυπρεπή. Νομίζω ότι ο χιπισμός δεν πέρασε καθόλου από την Ελλάδα. Ένας μιμητισμός ήρθε ως προς την εμφάνιση. Λίγο μαλάκι ή καμπάνα ή κανένα σορτσάκι. Οι άντρες δεν τολμούσαν να φορέσουν σορτς. Αμέσως έδειχναν μια άλλη διάθεση. Βέβαια, υπήρχε και μια άλλη συνομοταξία, hippies στην Αθηνά, η οποία ήταν η αντίστοιχη trendy της εποχής. Οι οποίοι κοιτάγανε τι κάνανε οι hippies στο εξωτερικό, φοράγανε τα κρόσια αυτά, κάνανε εκείνα, κάνανε... Όταν χορεύανε, κοιτάγανε στο κάτι τέτοια κτλ. Κουβαλάγανε του Καστανέντα το βιβλίο αγκαλιά κτλ. Εντάξει. Ήταν οι hippies του Κολονακίου και οι κανονικοί. Μπράβο. Αλλά στην ουσία το κίνημα αυτό ήταν ένα αναρχικό κίνημα της εποχής. Ο χιπισμός τουλάχιστον στην Ελλάδα άφησε μόδα. Τίποτα παραπάνω δεν άφησε. Είχαμε άλλες ανάγκες. Είχαμε πολιτικές ανάγκες, είχαμε ανάγκη ελευθερίας ουσιαστικής. Πολιτικής ελευθερίας. Ελευθερίας του λόγου. Το πολύχρωμο ταξίδι μας στη γενιά των hippies, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα ταξίδι στην αισθητική της απελευθέρωσης και της αυθόρμητης εποχής. Τότε που οι νέες ιδέες είχαν δυναμική, δυνατό στίχο και μεγάλη μουσική έμπνευση. Ας μην μείνουν οι παρεστήσεις και τα διέξοδα των ναρκωτικών ως τελική γεύση για εκείνη την περίοδο όπου η δημιουργία είχε ονοματεπώνυμο και η ειρήνη ήταν το κεντρικό σύνθημα. Όλοι ήθελαν έναν καλύτερο κόσμο και τίποτα λιγότερο. Να είστε όλοι σας καλά. Tears of a life with no love. Ooh, babe, carry me back, carry me back, carry me back. Baby, where I come from. It's been a long time, a long time. Lonely, 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 lonely time. Sure have. Ooh, yeah. Time.